Καλά, εντάξει. Πώς και πώς την περίμενα αυτή την ευκαιρία, να ξέρετε. Γιατί έχουμε ήδη κάνει ένα καλή κακή για την παλιά, την πρώτη ταινία Jurassic Park, τη σωστή, την original. Ήρθε η ώρα να κάνουμε και ένα για την sequel τριλογία. Ο Θεός να την κάνει. Γιατί σήμερα θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την ταινία Jurassic World The Fallen Kingdom, τη δεύτερη ταινία της τριλογίας Jurassic Park. Εσείς λοιπόν πάρετε τα απαραίτητα φαγόσιμα, αλλά προσοχή γιατί κυκλοφορούν δεινόσαυροι τριγύρω. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν η διασκέδαση ξεκινήσει, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριο στο κανάλι, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο που έρχονται. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Πατάμε play! Με μανστεροπλανάρα ξεκινάει η ταινία μας, παιδιά. Και εδώ ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα long story short για να μπούμε πιο ομαλά σε αυτή την ταινία, αλλά και για να προετοιμαστούμε ωραία για την τρίτη. Στην προηγούμενη ταινία, λοιπόν, είδαμε ότι είχε δημιουργηθεί ένα δεινοσαυροπάρκο, στο οποίο ναι, μεν υπήρχαν δεινόσαυροι, αλλά δεν τους έφτανε αυτό. Οπότε φτιάξανε ένα υβρίδιο το οποίο ονομαζόταν Indominus Rex. Ο οποίος Indominus Rex, ή μάλλον η οποία, γιατί ήταν θηλυκό, ήταν ένα υβρίδιο, μια ένωση δηλαδή μεταξύ ενός τυρανόσαυρου και ενός βελοσιράπτορα. Και λέω ήταν γιατί στην πρώτη ταινία μας άφησε χρόνους και μαζί με αυτήν ολόκληρο το πάρκο. Από αυτό ακριβώς το πλάσμα, λοιπόν, οι τύποι εδώ παίρνουν το δόντι, το κόκαλο, ό,τι είναι τέλος πάντων αυτό που παίρνουν. Understood. We're heading out. Ο κροκόδηλος με ορμόνες, παιδιά, από ό,τι βλέπετε δεν αστείευεται, οπότε το υποβρύχιο εξαφανίζεται από το ραντάρ. What is going on? I can't hear you! Την ακούσεις, βρε Κασμά, χρειάζεται να ακούσεις κιόλας. Βρίσκεσαι σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους και τρία άτομα από απέναντι σου φωνάζουν έλα έλα και σου κάνουν και νόημα με τα χέρια. Τι άλλο θες δηλαδή να σου κάνουν, να σου ζωγραφίσουν? Άξινος και ξερός, κάτι τέτοιο σαν εσένα χαίρομαι πάρα πολύ όταν τους τρώνε στις ταινίες. Φάτον! 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 Έλα μωρέ! Μην με ξενερώνετε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε! Αυτός εδώ τώρα πρέπει να πεθάνει! Αχ, το ευχαριστήθηκα. 6 λεπτά ταινίας, ένας θάνατος ήδη, κυρίες και κύριοι. Έτσι πρέπει να ξεκινάει μια monster movie. Το ευχαριστήθηκα λίγο παραπάνω τώρα που είναι αρχή, γιατί μετά... DNA sample secure. Tell the boss we're coming back home. Μήπως να του πείτε και ότι η πύλη έμεινε ανοιχτή και το τέρας που έφαγε το συνεργάτη σας βγήκε ελεύθερο στον έξω κόσμο? Όχι, Εντάξει τώρα, αυτά είναι λεπτομέρειες. Geologists now predict an extinction level event will kill off the last living dinosaurs on the planet. Το concept, η σεναριακή ιδέα της ταινίας μας, λοιπόν, μέχρι εδώ, ποια είναι? Στο νησί, λοιπόν, στο οποίο στεγαζόταν το πάρκο με τους δεινόσαυρους, υπάρχει και ένα ηφαίστειο το οποίο πλέον είναι ενεργό και θα σκάσει από στιγμή σε στιγμή και θα αφανίσει οτιδήποτε υπάρχει εκεί πέρα. Activist groups have mobilized around the globe in what has become the flashpoint animal rights issue of our time. Και ο πλανήτης, λόγω αυτού του συμβάντος, δεν θα το πιστέψετε, αλλά είναι διχασμένος. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι οι δεινόσαυροι πρέπει να σωθούν και κάποιοι άλλοι, όπως η κυβέρνηση ας πούμε, θεωρεί ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στα θέλω της φύσης. Παρόλο που η ίδια κυβέρνηση είχε δώσει το OK για να γίνουν και τα δύο πάρκα, έτσι, και το παλιό και το καινούριο, τα οποία πάρκα στηρίζονται στην ακριβώς αντίθετη νοοτροπία. I think that we should allow our magnificent glorious dinosaurs to be taken out by the volcano. Ο Jeff Goldblum, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει μετά από τόσα χρόνια στον ρόλο του Dr. Ian Malcolm, του μαθηματικού που τόσο έχω συμπαθήσει. Αυτός ο γλίτσας μαθηματικός είναι ο Dr. Malcolm, ο οποίος είναι ο μάνθος φουστάνος της ταινίας μας και εκτός των άλλων είναι και απίστευτα ξερόλας. Κλασικός μαθηματικός δηλαδή. Ναι, μεγάλη συμπάθεια του έχω. We altered the course of natural history. This is a correction.
Να και ένας άνθρωπος που επιτέλους τα λέει σωστά τα πράγματα, ρε παιδιά. Βέβαια, το Fallen Kingdom, όπως και η πρώτη ταινία Jurassic World, συνεχίζουν να κάνουν παλιά πράγματα, βασικά πράγματα που προέρχονται από την παλιά τριλογία, ή ανθρώπους που προέρχονται από την παλιά τριλογία, να φαίνονται ως κακοί ή ως βαρετοί. Γι' αυτό το λόγο έχει βάλει τον Malcolm εδώ να τα λέει όλα αυτά, παρόλο που τα λέει σωστά, τον έχει βάλει για να φαίνεται boomer και βαρετός και κακός. Και παιδιά, να σας πω την αλήθεια, η Jurassic World, η sequel τριλογία δηλαδή, που θα γίνει τριλογία σε λίγο καιρό, είναι η μόνη τριλογία που έχω δει ότι δεν χωνεύει καθόλου την παλιά τριλογία, αυτήν δηλαδή που εκπροσωπεί. Δεν τις γουστάρουν καθόλου, μιλάμε, και φαίνεται αυτό σε κάθε καρέ. Και αυτή η ταινία δεν είναι μόνο ότι δεν γουστάρει τις παλιές, δεν γουστάρει ούτε την προηγούμενή της. I'm talking about man-made cataclysmic change. Change is like death. You don't know what it looks like until you're standing at the gates. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα ολοκληρώνεται η ομιλία του Ian Malcolm, του ανθρώπου που όλα τα trailers του Fallen Kingdom τον προέβαλαν ως τη μεγάλη επιστροφή. Αυτό ήταν. Άντε και λίγο στο τέλος να το ξαναδείξει. Και τέλος, παιδιά, σας λέω, δεν γουστάρουν καθόλου την παλιά τριλογία. Δεν θα φάμε το χρόνο μας εδώ πέρα, σου λέει, με παλιούς χαρακτήρες, και που τον βάλαμε μέσα τον Malcolm, πολύ σας είναι. That's a real thing. Και αυτή εδώ, παιδιά, είναι η ηθοποιός που με έχει μπερδέψει στη ζωή μου περισσότερο από οτιδήποτε, ρε. Γιατί η εμφάνισή της, το παρουσιαστικό της, φέρνει σε ασιάτισσα. Η προφορά της φέρνει σε Αμερικανίδα, αλλά ονομάζεται Ντανιέλα Πινέδα και είναι από το Μεξικό. Άντε τώρα, εσύ βρες άκρη. Α, ναι. Και στην ταινία λέγεται Ζία ή Τζία Ροντρίγκες και είναι κτηνίατρος δεινοσαύρων, παρακαλώ. This is an act of God, and... Βρε, καλώς την αντιπέρδικα. Την αχώνευτη πέρδικα. Θυμάστε τώρα, την villain στην ουσία της πρώτης ταινίας, γιατί και αυτή ήταν villain, μην μου λέτε τώρα το αντίθετο. Άσχετα εάν η πρώτη ταινία προσπάθησε και καλά να την γυρίσει και να μας τη δείξει στο τέλος καλή. Ούτε καν. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό το αστείο από την προηγούμενη ταινία συνεχίζεται και εδώ. Γιατί η Claire, που ήταν διευθύντρια στην προηγούμενη ταινία του Jurassic World, τώρα έχει ανοίξει μια οργάνωση διάσωσης των δεινοσαύρων από το ηφαίστειο. Μπας και ξυλωθεί, μπας και τη συμπαθήσουμε. Ρε, σε ποιο το πουλάτε αυτά? John Alfred Hammond, the father of Jurassic Park. But of course you know that. Hello, Claire. I'm Eli Mills. I work for Ben Lockwood. Όπα, φίλε, όπα λίγο, πολλά ονόματα, θα μου τους μπερδέψεις. Για αρχή, αυτή εδώ η σκατόφατσα είναι ο Eli Mills, παιδιά. Ο οποίος στη συνέχεια θα εξελιχθεί σε κακός, δεν είναι ότι σας κάνω spoil, αφού το γράφει η φάτσα του ανθρώπου. Ο Mills, λοιπόν, είναι ο διαχειριστής της περιουσίας του Ben Lockwood, ο οποίος Ben Lockwood είναι... Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? We have a piece of land. A new home where the dinosaurs will be secure and free. You're gonna get them out. Μπα, δείτε τι βλακίες πάνε και φτιάχνουν οι πλούσιοι που έχουν λεφτά και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Έχω, σου λέει, ένα νησί το οποίο το προορίζω για τους δεινόσαυρους. Να το φτιάξω σε ένα χάρτη στον υπολογιστή να το βλέπουμε? Όχι, θα το φτιάξω σε μια τεράστια μακέτα την οποία δεν τη βάλω στη μέση του σαλονιού. Going to save us. We could both use a touch of redemption, couldn't we? Lovely to see you again. And you, Mr. Lockwood. Αχ, τι ωραία, τι γλυκά! Όλοι νιώθουμε και φερόμαστε σαν εξηλαιωμένοι πριν καν κάνουμε κάτι ουσιαστικό. Επίσης, αυτός ο Lockwood από πού ξεφύτρωσε, θα μου πει κάποιος? Γιατί εγώ Lockwood στην παλιά τριλογία Jurassic Park δεν έχω ξανακούσει. Δηλαδή, η φαϊνή ιδέα που είχατε είναι να πετάξετε ένα συνειδητή στην εταιρεία του Hammond και καθαρίσατε? Ρε, πότε καλά! We will save them. What a gift for our children. Ναι, μπάρμπα, θα συγκινούμουν κι εγώ, αλλά δεν μπορώ να χωνέψω την ύπαρξή σου. Αλλά τώρα χωνεύρα και με άλλα. Ρε εσείς, αυτή η Κλέρ δεν είναι η διευθύντρια του πάρκου που όταν έγινε η βλακεία με τον Indominus Rex που ελευθερώθηκε, δεν εκένωσε το πάρκο? Αυτή δεν είναι που παράτησε εντελώς τα νύψια της στην τύχη τους και έπρεπε να τα κυνηγήσει δεινόσαυρος για να ενδιαφερθεί? Αυτή δεν ενέκρινε τη δημιουργία του Indominus Rex? Γιατί τώρα τη βλέπουμε πρωταγωνίστρια και μάλιστα καλή? Καταλάβατε τώρα, λοιπόν, γιατί σας λέω ότι το Fallen Kingdom δεν γουστάρει ούτε καν τον προκάτοχό του. Γιατί όλη η πρώτη του πράξη είναι αφιερωμένη στο να του μπάρει και να διορθώνει πράγματα από την πρώτη ταινία. Καλά ούτε καν. Does he have children? I thought I saw. Was there a little girl? He has a grandchild. His daughter died in a car accident. Σημαντική λεπτομέρεια για την ταινία μας αυτή εδώ, παιδιά, αφού ο Lockwood έχει χάσει την κόρη του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και έχει μία εγγονούλα. So what do you need from me? Λοιπόν, θέλω να ετοιμαστείτε όμως, γιατί ο λόγος που φώναξαν εκεί την αχώνευτη, την Claire, ήθελα να πω, είναι πολύ σημαντικός. There was a tracking system in place at your park. Radio frequency ID chips in each dinosaur. Πολύ ωραία. Κάθε, λοιπόν, δεινόσαυρος του πρώην πάρκου έχει ένα τσιπάκι πάνω του, το οποίο βοηθάει όποιον θέλει να τον εντοπίσει και ελέγχεται από ένα κεντρικό σύστημα.
Κόμπλε. If we could access that system, our ability to locate and capture those animals safely would increase tenfold. Μάλιστα. Και αυτήν ακριβώς τώρα γιατί τη θες? We need your handprint to access the system, but what I really need, Claire, is you. No one knows this park as well as you do, and we need that expertise. Τι λες, μόλις τώρα δεν της έδειξες έναν αναλυτικό χάρτη του νησιού. Τέλος πάντων, ας το φάμε αυτό και ας πούμε ότι η Κλέρ πρέπει να πάει στο νησί γιατί ξέρει πολύ καλά το πάρκο και δεν αρκεί απλά να της πάρουν τα αποτυπώματα. Προχωράμε. I'm afraid there is one animal in particular that poses a real challenge for us. Blue. Η Μπλε, για όποιον όποια δεν θυμάται από την προηγούμενη ταινία, είναι ένας βελοσιράπτορας, μία βελοσιράπτορας βασικά, η οποία είναι και αρχηγός της αγέλης της και η πιο έξυπνη δεινόσαυρος εκεί μέσα. Οπότε θέλουν την Μπλε. Και... She must be preserved. She can pick up your scent a mile off, you'll never capture her. Αφού οι δεινόσαυροι λίγο πριν είπατε ότι έχουν τσιπάκι εντοπισμού πάνω τους, οπότε και να τους μυρίσει, τι έγινε, μπορούν να τη βρουν οπουδήποτε και να πάει. Θα την κυκλώσουν, θα τις βαρέσουν και δύο αναισθητικά βελάκια και αυτό ήταν, την έπιασαν. Δεν είναι πυρηνική φυσική, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πάει κάποιος ειδικός γι' αυτό. Well, we thought you might know someone who could help. Owen! Back for more, huh? Ανέρεση, εντάξει, το ξέχασα. Έπρεπε σε αυτή την ταινία να παίξει κάπως και ο Chris Pratt. Γι' αυτό και όλη αυτή η παπάτζα με το πρέπει να έρθει κάποιος ειδικός, γιατί η Μπλε θα μας μυρίσει από μακριά και δεν μπορούμε να την πιάσουμε και αυτά. Εντάξει, το καταλάβαμε. Παιδιά, μπορεί να μην βγάζει κανένα νόημα η ύπαρξη του Owen σε αυτή την ταινία, αλλά επειδή είναι ο μοναδικός συμπαθητικός χαρακτήρας, θα το προσπεράσω. Όμως, σεναριογράφοι, στα όριστα άγρια βουνά, ρε. Αλλάξτε δουλειά και πηγαίνετε να γίνετε TikTokers. Τουλάχιστον εκεί δεν χρειάζεται να έχει σενάριο για να πετύχει. Αχ, και τώρα που ξεθύμανα, ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε. I left you. You left because I told you to. And then I left. Α, ναι, είχα ξεχάσει ότι στην πρώτη ταινία αυτοί οι δύο στο τέλος είχαν φύγει αγκαλιασμένοι στο ίδιο βασίλεμα. Τώρα η δεύτερη προσπαθεί να μας εξηγήσει το γιατί δεν είναι μαζί. Προσωπικά εγώ χέστηκα, οπότε το προσπερνάω και πάμε στο ζουμί. Blue is alive. Jesus, Claire. You raised her, Owen. You spent years of your life working with her. You're just gonna let her die? Well, yeah. Α, αυτό ήταν, παιδιά. Λεβέντης, λοιπόν. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, τα λέμε στο επόμενο, ε. Άντε, άντε, παιδιά μου, άντε. There's a charter flight leaving tomorrow morning. You're on the manifest. I just wanted to let you know. Α, άκυρο! Άκυρο, παιδιά! Άκυρο, άκυρο! Άκυρο, συνεχίζουμε κανονικότητα, μην το κλείσετε. Relax. More likely to die riding on a horse than in a plane. No, I'm not, because I won't get on a horse. My chances are zero. Α, ναι, συγγνώμη, παιδιά, ξέχασα να σας συστήσω πριν. Παιδιά, η περίοδος με... Το Franklin Webb ήθελα να πω. Webb, τα παιδιά. Planes are the safest way to travel. You call this a plane? My cousin has a drone bigger than this. Εσύ αδερφές μου, έχει ένα drone πιο μεγάλο. Βούλος το ρεφλάκα και πες με στο αεροπλάνο. Μου σπάς τα νεύρα ακόμα, δεν ξεκινήσαμε. Εν τω μεταξύ, αυτός λέγεται Webb και είναι ο υπολογιστάκιας της ομάδας. Το πιάσατε? Webb, υπολογιστάκιας. Άρε, οι σεναριογράφοι το έχουν στο τσεπάκι το Όσκαρ, σας λέω. Owen. I didn't think you were gonna ever show up. Ορίστε ρε, ορίστε. Τελικά ο Owen πήγε. Εδώ βλέπουμε δηλαδή έμπραχτα την επιβεβαίωση της φράσης «Τον Ινί σέρνει καράβι». Nervous flyer? Would you ride a 1,000-pound horse that's been abused all its life? Τι λες, μωρέ. Έχεις αρχίσει να με βγάζεις καν νόημα, το έχεις πάρει χαμπάρι. I rode my motorcycle through the jungle with a pack of raptors. Άρε, Owen, κάτι τέτοια λες και δεν έχει μείνει γυναίκα για μας, ρε αδερφέ. Ηρέμησε λίγο, μας τις έχεις φάει όλες. We're not compatible. Βούλος το σύλλεμε! I've missed you. I was on safari all the way through the Cretaceous to the Jurassic in one day. What'd you see? Mostly herbivores. There was one T-Rex though. Α, και εδώ βλέπουμε τη γνωστή ατραξιόν κάθε Jurassic Park ή Walt ταινίας. Δηλαδή το τυχερό άτυχο κοριτσάκι το οποίο υπάρχει μέσα στην ταινία μόνο και μόνο για να τρέχει από εδώ και από εκεί και να γλιτώνει από τους δεινόσαυρους. Ken Wheatley, welcome back. Quite an operation you've got going on here. Mr. Lockwood takes his humanitarian efforts very seriously. Ω, τι έγινε, τι κάνουμε, ε? Γιατί μιλάει έτσι αυτός, ρε. Owen Grady. Hey, Owen. Ken Wheatley. I'm the expedition facilitator. Καλά, ο Wheatley είναι ο ορισμός της ανθυγιεινής φάτσας. Είναι κακός, όχι 100%, 1000%. Oh, God! It's hot! Ρε, εσύ, τι είπα πιο πριν, μου έκοψε τσουμπουδιά! It's about to get a whole lot hotter. Έλα βρε Owen, αγόρι μου, μη το απαντάς και εσύ, παίρνει θάρρος. Οι ήρωές μας λοιπόν έχουν φτάσει στο νησί το οποίο φιλοξενούσε τους δεινόσαυρους και είναι έτοιμοι να βγάλουν εις πέρα στην αποστολή, την δύσκολη αποστολή που τους ανατέθηκε. Hand. I'm in. Ορίστε, βάζει το χεράκι της η Claire και ξεκλειδώνει ολόκληρο το σύστημα εντοπισμού του πάρκου τόσο απλά. Και γίνεται ακόμη πιο απλό, δείτε. Can you isolate that raptor? I need a species code. D9. There she is. I'm gonna need to borrow your truck. Εγώ τα ίδια δεν ξαναλέω, από εδώ και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας.
Wheatley, I'm on fresh sign. Wait for my signal. Ω, το ίδιο πλάνο με τον καθρέφτη από την πρώτη ταινία Jurassic Park. Πω, χάλια. Ρε βλαμμένη, αυτό εδώ το πλάνο στην πρώτη ταινία είχε κάποια σημασία που είχε γίνει. Υπήρχε εκεί για να σου δείξει ότι ο δεινόσαυρος που φαίνεται στον συγκεκριμένο καθρέφτη είναι πιο κοντά στους πρωταγωνιστές μας που τους κυνηγούσε από ό,τι νομίζεις. Για να βοηθήσει στην αύξηση της έντασης και της αγωνίας της συγκεκριμένης σκηνής. Εδώ που το βάλατε, ποια ακριβώς η σημασία του? Εάν αυτό που κάνατε εδώ πέρα νομίζετε ότι είναι fan service, είστε γελασμένοι, αυτό εδώ είναι μία ιδέα και μισή. Καλά ρε, αυτός εδώ δεν είναι ο πανέξυπνος δεινόσαυρος, ο δεινόσαυρος που μυρίζει τους πάντες από χιλιόμετρα. Τώρα δηλαδή τους στρατιώτες τους υπόλοιπους πώς δεν τους κατάλαβε, πώς δεν τους μύρισε και πήγε έτσι εύκολα στον Owen. Ταινία, αποφάσισε, ή ο δεινόσαυρός σου θα είναι διασταύρωση Αϊνστάιν και Λυκόσκυλου ή θα είναι ταμπάκι και κανείς. Δεν γίνεται να τα έχουμε και τα δύο. Ό,τι να είναι ρε, ό,τι να είναι γίνεται σε αυτήν την ταινία. Μόλις τώρα ένας στρατιώτης σήκωσε όπλο στον δεινόσαυρο που ήδη έχει φάει ηρεμιστικό. Και έχουμε και χειρότερο. Wheatley, you son of a bitch. Άλλη μια ψυχολόγητη ενέργεια που γίνεται στην ταινία μας. Ο Wheatley πετάει ηρεμιστικό βελάκι στον Owen. Για το οποίο ηρεμιστικό βελάκι λίγο πριν η κτηνίατρος είχε πει: These are powerful sedatives, one too many and she could have respiratory failure. Και αυτά τα είχε πει για δεινόσαυρο, ε! Για δεινόσαυρο! Φανταστείτε σε άνθρωπο τι ισχύει. Ο Owen έπρεπε να τα έχει κακαρώσει ήδη. That animal dies, I shoot you. You're gonna take care of her. Let's move out! Ωραία, υπέροχα παιδιά. Ο Owen είναι εξάπλα παράλυτος. Οι υπόλοιποι στο κέντρο ελέγχου δεν έχουν ιδέα για ό,τι γίνεται και οι στρατιώτες παίρνουν την πυροβολημένη Blue μαζί με την κτηνίατρο για να την κάνει καλά στο δρόμο της επιστροφής. Όμως επειδή η ταινία δεν δέχεται, δεν μπορεί να συμβιβαστεί ρε παιδί μου μονάχα με την ίντρικα γύρω από τους δεινόσαυρους. Το ηφαίστειο σκάει στη πιο ακατάλληλη στιγμή, ρε γαμώτο. Και οι πρωταγωνιστές μας κλειδώνονται από τους στρατιώτες μέσα στο κέντρο ελέγχου. Ξέρετε ποιοι πρωταγωνιστές, ε? Wait, are they protecting us? What's going on? Ο Franklin και η Claire. Ξέρετε ποια Claire, ε? Αυτή που υποτίθεται ότι μονάχα με το αποτύπωμά της έχει πρόσβαση σε όλα τα συστήματα του πάρκου. Ε, τώρα ξαφνικά δεν έχει και κλειδώθηκαν. Σενάριο, κυρίες και κύριοι. Why am I here? Έλατε και εμείς αυτό αναρωτιόμαστε. Γιατί είσαι εκεί? Γιατί παιδιά θέλω να σας θυμίσω ότι ο Franklin λίγο πριν έκανε αυτό. Come on, Tiger. You know what you're doing. Αλλά τώρα δεν μπορεί να ανοίξει. Μην ρωτάς γιατί. Σε ακούω που ρωτάς γιατί. Πού να ξέρω κι εγώ, άνθρωπος είμαι. Just in the nick of time. Τι γελάς μωρί που γελόφατσα, που να σου πέσει μια ολόκληρη φεστιόμπαλα στο κεφάλι και να σε λιώσει μωρί σαλούφα. I want that money in the bank by the time I get back, alright? Okay, good, listen to me, no more delays, okay? Εντάξει ταινία, το καταλάβαμε, είναι κακός, το καταλάβαμε, φτάνει. If we don't get those animals, not now, Maisie, thank you. If we don't get those animals, I said not now. Τι σας είπε ο Θωμάς ότι είναι σκατόφατσα και ότι θα εξελιχθεί σε κακός? Την έχω δει ήδη τρεις φορές την ταινία δηλαδή, αλλά από την πρώτη φορά το είχα πει. Άμα θες με πιστεύεις, άμα δεν θες, πάλι με πιστεύεις. Γιατί να μην με πιστεύεις δηλαδή, δεν κατάλαβα. Wheatley, you get those animals here now. I want that bonus, we got the blue one. Ρε ταινία, ναι, ναι, εντάξει, είναι κακή, το καταλάβαμε, το έχουμε το concept, προχώρα. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, παιδιά. Δεινόσαυρο ανώμαλο, πρώτη φορά βλέπω. Δηλαδή, άμα του φορούσαν και μια καμπαρτίνα, τώρα θα την είχε ανοίξει σίγουρα. Τσακ, το πιάσατε το υπονοούμενο. Πάει το παλιό Jurassic Park, κάει και θάβετε κάτω από τη λάβα μια για πάντα. Τώρα υπάρχει μόνο η νέα τριλογία. Αχ, βρε κακομύριδες. Κούνια που σας κούναγε. Την πρώτη ταινία Jurassic Park δεν θα την φτάσει ποτέ καμία από αυτές τις κουράδες που πάτε και βγάζετε. Που θέλετε να μου πουλήσετε και πνεύμα. I'm trying everything, it's jammed. Take the job, son. Build your people skills. Yeah, thanks, dad. Φτάνει! Φτάνει ταινία! Σταμάτα να βάζεις στους χαρακτήρες να λένε 600 φορές τα ίδια πράγματα! Φτάνει! Ξέρουμε πλέον, έχουμε καταλάβει από την πρώτη φορά ποιοι είναι χέστες, ποιοι είναι κακοί, ποιοι είναι καλ...
Ποιοι είναι κακοί? That's it. Proximity alert. Something's coming. Τι έρχεται, τι συναγερμός εγκύτητας δηλαδή? Τι πόρτα άνοιξες ρε? Where does that tunnel lead? Τώρα ρωτάς που οδηγεί το τούνελ, τώρα που ήδη άνοιξες την πόρτα! It's the T-Rex, it's the T-Rex, it's the T-Rex, Claire, it's the T-Rex, it's the T-Rex, it's the T-Rex. Stop, it's not the T-Rex. Αχ, ταινία, σε παρακαλώ, βάλε έναν δεινόσαυρο να τον κάνει φέτες. Σε παρακαλώ, δεν τον αντέχω άλλο. Φάτον, φάτον, φάτ... Βασικά γιατί είναι οίκος. Φάτους, φάτους, φάτους! It's stuck! Chair! Φω! Τι ερμηνεία, Θεέ μου! Chair! Chair! Πολύ καλά δεν λέτε που η Κλέρ έγινε διευθύντρια σε πάρκο. Φαντάζεστε να γινότανε χειρούργος και να ήταν σε φάση νυστερή, λεπίδι, πεθαίνει η απεινιδωτή. We made it! Yeah! Πάμε ρε ταινία, πάμε. Ας εσύ το δεινόσαυρο να τον φάει και εγώ κάπως θα το φτιάξω να φανείς καλή στο τέλος. Έλα. Εγώ, παιδιά, είδατε. Την ευκαιρία μου την έδωσε στην ταινία. Μη μου πείτε τώρα, Θωμά, είσαι υπερβολικός. Όχι, όχι, παιδιά, λάθος. Δεν μιλάει σε εσάς ο Owen. Στο κρου μιλάει που τον ακολουθεί από πίσω. Ποιο κρου? Αυτό. Τόσο αλφα male είναι ο Owen, ρε. Άμα δεν κουνηθεί αυτός, δεν κουνιέται φίλο. Δεινόσαυρο. Go, go. Okay. Όχι, όχι πάλι αυτή η ηλίθια γυάλινη μπάλα από την πρώτη ταινία. Ρε εσείς, τόσο αλλάξατε, αυτό βρήκατε να αφήσετε ίδιο. Ναι, καλά ταινία, εντάξει. Σιγά με σκοτώσει τον Chris Pratt. Ούτε καν αγώνομαι. Ρε, τι ρέξεξ μπροστά σου, τι κάθεσαι και το κοιτάς. Τώρα να το πω εδώ, ευκαιρία είναι, θα το πω και να σας το χαλάσω. Παιδιά, οι δεινόσαυροι δεν έβγαζαν βρυχυθμό. Ναι, αυτό ισχύει γιατί έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι δεινόσαυροι προέρχονται από τα πτηνά. Οπότε το πιο λογικό είναι να έβγαζαν ήχους παρόμοιους με αυτούς που βγάζουν τα αρπακτικά πτηνά. Ο βρυχυθμός λοιπόν του T-Rex αλλά και όλων των δεινοσαύρων έχει προσθεθεί στο Jurassic Park franchise για να κάνει πιο τρομακτικούς τους δεινόσαυρους. Myth busted! Τι διάλογο. Ο T-Rex έγινε vegan. Γιατί δεν επιτέθηκε στον Owen? Επίσης, γιατί επιτέθηκε στον άλλο το δεινόσαυρο εφόσον δεν είχε καν σκοπό να τον φάει? Ρε τι φλέωρος T-Rex είναι αυτός? Ο υπαστινόμος Rex πιο πολύ κρέας έτρωγε από αυτόν. Δείτε τους δεινόσαυρους που κάνουν ντου σε αυτούς που είναι μέσα στο όχημα, αλλά τον Owen που είναι απ' έξω δεν τον ενοχλεί κανένας. Λογικά θα έχει πάρει το αστέρι από το Super Mario. Too soon! Η Pokéball λοιπόν πέφτει μέσα στο νερό, ο Super Mario Owen του σώζει γιατί αυτή είναι η δουλειά του και τρέχουν να σωθούν. Όχι, παρόλο που τόση ώρα το νησί καταστρεφόταν από την έκρηξη του ηφαιστείου, ξαφνικά τα πράγματα καλμάρουν. Λες και η έκρηξη ηφαιστείου είναι σαν τη βροχή. Μια πιάλη, μια κόβει. Τώρα έχουν χρόνο να βγουν σε μια παραλία, να το συζητήσουν λίγο, να κατασκοπεύσουν και την ομάδα του κακού μας για ώρα. Ρε ταινία, φτάνει είπαμε, φτάνει, κατάλαβα, είναι κακός. Ούτως ή άλλως, απ' τη φάτσα του και μόνο τον έχω αντιπαθήσει εξ αρχής. Γι' αυτό χρειαζόντουσαν τον Franklin και εσένα, Claire. Τον Owen θα μας εξηγήσεις γιατί τον έχεις φέρει εκεί. We need to get on that boat. Άνα, δείτε τώρα πάλι ατυχία. Πάνω που θα μας εξηγούσαν, ξεκίνησε πάλι τις εκρήξεις του ηφαίστειου. Ω, ναι ρε, ταινία είπαμε, ξέκανε τον Franklin και θα τα βρούμε εμείς, έλα. Get that truck going. You okay, my dad? Όχι, δεν είσαι νεκρός, δυστυχώς, αυτό λέμε. Αμάν ρε Owen, αγόρι μου, αμάν, πάρε ρε πω και μια μέρα, δεν είναι κακό. Αλλά τώρα θέλω να δείτε πόσο διακριτικά θα μπουν οι πρωταγωνιστές μας μέσα στο εχθρικό πλοίο, παιδιά, δείτε.
Το φορτηγό, έτσι, το τονίζω, κάνει άλμα, σηκώνεται σούζα δηλαδή, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Χωρίς να έχει κάποιο εμπόδιο μπροστά του που να δικαιολογεί αυτή την κίνηση. Και προσγειώνεται μέσα στο πλοίο. Μιλάμε, αυτή η σκηνή του Fallen Kingdom κάνει τα Fast and Furious να φέρονται ντοκιμαντέρ. Ναι, βάλε καπέλο για να γίνεις ένα με τους υπόλοιπους, γιατί δεν σας είδε κανείς. Και το πιο αστείο είναι ότι όντως η ταινία θέλει να σου πει ότι δεν τους είδε κανείς. Δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Αλλά για λίγο θέλω να τα ξεχάσουμε όλα, γιατί σε αυτήν τη στιγμή, παιδιά, έχουμε την πιο όμορφη, ίσως και τη μοναδική όμορφη σκηνή του Fallen Kingdom. Οι πρωταγωνιστές μας απομακρύνονται από το νησί και βλέπουν απέναντι έναν τεράστιο δεινόσαυρο, έναν άκακο γίγαντα, να φωνάζει για βοήθεια απεγνωσμένα, καθώς η λάβα πλησιάζει και έρχεται για να τον κάψει. Παιδιά, εδώ δεν θα σας το κρύψω, λύγησα. Και δεν λύγησα μόνο για αυτό που έβλεπα, αλλά και για αυτό που άκουγα, γιατί παίζει και εκπληκτική μουσική από πίσω. Μπράβο σας, μακάρι και η υπόλοιπη ταινία να ήταν κοντά τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, αλλά ούτε καν. It's a pleasure to meet you in person after all this time. Where are the dinosaurs? The dinosaurs are en route. Ο κακός επιστήμονας από το πρώτο Captain America! Αλλά καθίστε ρε παιδιά. Πόσους κακούς θα έχει αυτή η ταινία τέλος πάντων. Αυτός μανιμάνι είναι ο τρίτος. Γιατί τώρα μη λέμε αηδίες, ο Ντόμπι Τζόουνς δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο εκτός από κακό, εκτός και αν δεν δείχνει τη φάτσα του και χαρίζει μόνο τη φωνή του. Το πιάσατε? Όχι, για δείτε αυτό. Ντόμπι? I enjoy playing Dobby. A large part of its character comes from its movement. Τώρα, λεβέντες. I estimate 4 million per species. 4 million is a slow Tuesday where I'm from. You're wasting my time. Σιγά ρε, σιγά! Ποιος είσαι, ο Elon Musk? Και στην τελική, γιατί πήγες εκεί πέρα αν σου φαίνονται λίγα τα λεφτά? You ever made 100 million on a Tuesday? Huh? Τώρα, εάν εσείς βγάζετε συμπέρασμα από αυτή τη συζήτηση, τι να πω. Μπράβο σας. Εγώ πάντως έχω χρόνια να δω τόσο τεμπέλικο σενάριο και διαλόγους. Πολλά χρόνια. Σας είπα, παιδιά, το Jurassic World franchise κάνει το Fast and Furious να φαίνεται στα μάτια μου Lord of the Rings. You're gonna weaponize them? We've been using animals in combat for centuries. Horses, elephants. Ποιους ελέφαντες βρε και αυτές, τι λες? Χρησιμοποιείς σαν παράδειγμα για το ηλίθιο σχέδιό σου κάτι που γινόταν προ Χριστού. Άμα είναι έτσι, να παραφέρουμε και τη φάλαγγα με τις άρισες, ρε. Ηλίθιε! Our geneticists have created a direct descendant of Henry Wu's masterpiece. Indominus Rex. Καλά, παιδιά, τώρα μιλάμε για σενεριακή φαντασία, όχι αηδίες. Her DNA, retrieved from the island way before its destruction, forms the architecture of a completely new creature. Γιατί σου λένε τι έκανε η προηγούμενη ταινία. Πήρανε DNA από τυρανόσαυρο και DNA από βελοσιράπτορα και τα ένωσαν για να φτιάξουν ένα νέο είδος δεινόσαυρου, τον Indominus Rex. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε τον Indominus Rex και θα τον ξαναενώσουμε με βελοσιράπτορα. Πω, τι σκέφτηκα ρε! Μα την Παναγία και τον Χριστό, παιδιά, δεν σας κάνω καθόλου πλάκα, αυτό ακριβώς έχουν κάνει. And thanks to Owen Grady's research, it follows human command. We call it the Indoraptor. Ινδοράπτορας. Παιδιά, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το όνομα. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θέλω να το έχουμε βγάλει καινούριο. Για κάντε pause το βίντεο και γράψτε μου κάτω ένα όνομα που σκεφτήκατε εσείς, κάτω στα σχόλια. Και στη συνέχεια αυτού του βίντεο θα προτείνω και εγώ κάποια ονόματα. Δεν σας πειράζει. They're going to sell the dinosaurs. They're bringing them here. Well, sure you misunderstood. I know what I heard, Grandpa. Η μικρή Maisie όμως, η εγγονή του Μπάρμπα συνειδητή, ακούει τον Μίλις ο οποίος μιλούσε με τον Elon Musk των φτωχών και πάει και τα ξερνάει όλα στον παππού της. Ναι, παιδιά, ησυχία. Βγείτε κρυφά, μη σας δει κανείς, ε. Πάλι καλά που δεν είστε οι βλάκες που μπήκαν με άλμα πριν με ένα φορτηγό μες στο πλοίο. Πάλι κανάλα, λέτε. Oh my God, you guys are like... Look what they've done to her. Να πούμε και ένα καλό τώρα, γιατί ναι, παιδιά, το Fallen Kingdom σε κάποιους τομείς προσπάθησε αρκετά κιόλας. Σε αυτή τη σκηνή, λοιπόν, η Blue δεν είναι CGI, είναι μια αληθοφανής κούκλα ή αλλιώς animatronic, η οποία για να κινείται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες της σκηνής, από κάτω της είχε κολλημένα κοντάρια τα οποία τα χειριζόντουσαν ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, που με συγχρονισμένες κινήσεις έδιναν
έδιναν ζωή στην Blue. Και το Fallen Kingdom είχε 5 τέτοια animatronics, παρακαλώ, σε αντίθεση με την πρώτη ταινία Jurassic World που είχε μόλις ένα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, σε κάποιους τομείς κάποιες ομάδες προσπάθησαν αρκετά. Αλλά το Fallen Kingdom, παιδιά, είναι η ζωντανή, η τρανή απόδειξη μάλλον, ότι εάν το σενάριο της ταινίας σου δεν είναι καλό, δεν μπορείς να τη σώσεις με τίποτα. Η δεινοσαυροκτηνίατρος της φάσης μας λοιπόν εδώ πέρα θέλει να βγάλει την σφαίρα από την Blue, η οποία Blue όμως έχει χάσει ήδη πάρα πολύ αίμα. Οπότε για να γίνει αυτή η εγχείρηση θα πρέπει να βρουν αίμα από έναν άλλον δεινόσαυρο. Οπότε υποθέτω πως κάπου θα υπάρχει ένα εγχειρίδιο με τον τύπο αίματος του κάθε δεινόσαυρου, για να ξέρουν από πού θα πάρουν αίμα, ρε παιδί μου. Δεν ήξερα ότι η συμβατότητα του αίματος στους δεινόσαυρους πηγαίνει ανάλογα με τα δάχτυλα των ποδιών τους. Ρε είστε τρελή, ρε! You gotta be kidding me. Ναι, αυτό ακριβώς λέω και εγώ, ότι κάποιος πρέπει να μου κάνει πλάκα. Θα πάρετε αίμα από έναν τυρανόσαυρο για να το βάλετε σε έναν βελοσιράπτορα? Αφού αυτά τα δύο είδη είναι τελώς άσχετα μεταξύ τους, πώς είναι δυνατόν να κολλάνε οι τύποι του αίματός τους? Ρε τι πλάκες, τι χαβαλές. Η πρωταγωνίστριά μας έχει καβαλήσει το μεγαλύτερο φόβητρο του franchise. Ρε, λίγο σεβασμός βρε γιδομοσκή. Λίγο σεβασμός στο franchise που εκπροσωπείτε. Είπαμε, φτάνει ρε παιδιά. Φτιάξατε καινούριους δεινόσαυρους τέρατα. Βάλατε παλιούς χαρακτήρες από τις παλιές ταινίες να λένε αφήστε τους δεινόσαυρους να ψοφήσουν. Βάλατε το παλιό λογότυπο του Jurassic Park να καίγεται από τη λάβα. Αλλά να υπάρχει και ένα όριο. Όχι και να μου καβαλάτε τον T-Rex λες και είναι τάβρος. Και δεν το λέω εγώ αυτό, η ταινία το λέει. You'll be okay. It's like riding a bull. Σας εύχομαι η επόμενη ταινία που θα σκηνοθετήσετε να είναι η Πέπα το γουρουνάκι, ρε. Ρε εσύ, είναι ανοιχτή η πόρτα του φορτηγού που έχει μέσα τον T-Rex. Λες να κοιτάξω μέσα μην έχει γίνει τίποτα? Μπα, σιγά το επικίνδυνο φορτίο μου, ρε. Κλείστε και να τελειώνουμε. Ντροπή! Τέλος πάντων, οι πρωταγωνιστές μας τελικά καταφέρνουν να βγάλουν το αίμα από τον T-Rex, αλλά... Ο T-Rex ξυπνάει και αρχίζει και χτυπιέται και πηγαίνει πέρα εδώ το φορτηγό, αλλά κανείς όμως από το υπόλοιπο πλήρωμα του πλοίου δεν ασχολήθηκε με αυτό. Πραγματικά, παιδιά, θα ήθελα να ήμουν πάρα πολύ μπροστά όταν γραφόταν αυτό το σενάριο. Λοιπόν, άκου λίγο τι έγραψα. Οι πρωταγωνιστές μας τρέχουν να σωθούν από το ηφαίστειο, πέφτουν μέσα στη θάλασσα και μετά αράζουν σε μια παραλία για να ηρεμήσουν από το σοκ. Τι λες? Μα αφού το ηφαίστειο έχει ήδη εκραγεί, πώς γίνεται να αράζουν στην παραλία του νησιού? Έλα μωρέ τώρα, ποιος θα το καταλάβει? Εδώ στην προηγούμενη ταινία κάναμε το ιστορικό πανό δάδα και το κάψαμε μέσα στη μούρη τους και δεν μίλησε κανένας. Τώρα θα μιλήσουνε. Λοιπόν, άστα αυτά, τώρα προχωράμε. Άκου τώρα. Και για την κρίσιμη σκηνή του πλοίου, ξέρεις, θυμάσαι που είχαμε κολλήσει εδώ και μήνες. Λοιπόν, άκου. Θα ξυπνάει ο T-Rex, θα γίνει χαμός, θα φωνάζει, θα χτυπιέται μέσα στην καρότσα από εδώ και από εκεί του φορτηγού. Η Κλέρ θα βγει από την οροφή. Ο Owen κάνοντας μια κολοτούμπα μέσα από τα σαγόνια του T-Rex θα βγει από την πόρτα της καρότσας και θα πάνε το αίμα στον κτηνίατρο. Ε! Περίμενε. Και οι στρατιώτες του πλοίου. Τι οι στρατιώτες του πλοίου? Θα χτυπιέται ο δεινόσαυρος, θα κάνει από εδώ και από εκεί και δεν θα τους ακούσουν να πάνε να τους πιάσουν. Έλα μωρέ τώρα! Όλα προβλήματα είσαι. Λοιπόν, όλοι οι στρατιώτες της αποστολής θα είναι κουφοί. Τι? Όντως τώρα? Και γαμώ τις ιδέες είναι. Λοιπόν, έλα προχωράμε. Α, και κάτι άλλο. Με το αίμα των δύο δεινοσαύρων, τι θα γίνει? Άντε πάλι. Τι να γίνει δηλαδή? Πώς γίνεται να βρήκαν συμβατό αίμα? Στην τύχη, δεν πρέπει να το δικαιολογήσουμε κάπως? Α, να σου πω, μου το έχεις κάνει τούμπορο με τις ερωτήσεις τόση ώρα. Το Jurassic World Sequel γυρνάμε, όχι το Interstellar, χαλάρωσε λίγο. Τουλάχιστον θα σκοτώσουμε τον Franklin. Όχι τώρα με νευρίασες, ρε. Δεν σκοτώνω κανέναν. Ναι. Και όχι μόνο θα ζήσει ο Franklin, αλλά θα τον βάλω και σε ολόκληρη την ταινία να γκρινιάζει. Oh my god, is it in my mouth? Παιδιά, έτσι ακριβώς έγινε, είμαι 1000% σίγουρος. Προχωράμε όμως και τώρα, παιδιά, βρισκόμαστε στην στιγμή όπου η μικρή Maisie πηγαίνει μόνη της κάτω στο υπόγειο για να δει τι ετοιμάζει εκεί πέρα ο Mitch. Δείτε τώρα σύμπτωση, ε! Η μικρή πάει κάτω στο υπόγειο και βρίσκει κατά τύχη ανοιχτό τον υπολογιστή του εργαστηρίου και ανοιχτό μέσα στον υπολογιστή το βίντεο όπου ο Owen εκπαιδεύει τους μικρούς βελοσιράπτορες. Μιλάμε τύχη βουνό. Okay, I'm gonna make an incision in her leg to remove the bullet.
Ρε παιδιά, δείτε πόσο ανησυχεί ο Owen για την Blue και μιλάμε τώρα ότι αυτό φαίνεται από την αρχή της ταινίας. Blue is alive. You're just gonna let her die? Well, yeah. Αχ, τη λατρεύει. All your money will have been wasted if I don't get Blue here in good health. Blue's DNA will be part of the next Indoraptor's makeup. Everything the prototype you have now is missing. Okay. Α, δηλαδή υπάρχει και πρωτότυπο, το οποίο έχει φτιαχτεί από απλό DNA ενός άλλου βελοσιράπτορο και όχι της Blue. Well then do it. Thank you. Και μόλις τώρα είδατε τον πρωτότυπο, κυρίες και κύριοι. Τον πρώτο Ινδοράπτορα, ο οποίος εκτός των άλλων έχει μέσα του, από ό,τι φαίνεται, ξεκάθαρα και DNA από περίεργο παππού μέσα σε λεωφορείο. Ξέρετε, από αυτούς που χαϊδεύουν τα μικρά ανυπεράσπιστα κοριτσάκια. Hey! So Benjamin needs to see you now. Και ναι, ήρθε η στιγμή, κυρίες και κύριοι, το Fallen Kingdom να πάρει έναν σκοτεινό δρόμο. Damn you! Pick up that phone. I want you to call the police. Γιατί τώρα, παιδιά, δεν μιλάμε τώρα για κανένα franchise που ασχολείται απλά με δεινόσαυρους. Πάνε αυτά, γινόντουσαν παλιά. Τώρα ασχολούμαστε και με στιγνούς δολοφόνους. John Hammond was right. It was an unholy thing that you did. Άρα δηλαδή η ταινία μας πλέον έχει έναν κακό δολοφόνο, έναν κακό παράνομο πολιτή και έναν κακό αρχηγό ενός ιδιωτικού στρατού. Έχει δηλαδή να σκοτώσει, δεν το τσιγκουνεύτηκε. We hit that town, we call the cavalry. Shut this down. Hello. Όχι ρε γαμώτο, τους πιάσανε! Και το είχαν πάει τόσο ωραία, τόσο stealth τόση ώρα. Claire, I admire your idealism, but we both exploited these animals. I never ever did you anything. You authorized the creation of the Indominus Rex. You exploited a living thing in a cage for money. Πού, ναι ρε μιλισάρχοντα, πέσα στην ξινή, από την αρχή της ταινίας τα φωνάζω ότι και αυτή κακιά είναι. And you, the man who proved raptors can follow orders. You never thought about the applications of your research, Owen? How many millions a trained predator might be worth? Πού, ναι ρε Μιλς, μπράβο ρε, ωραία τα λες. Ρε ταινία, αποφάσισε τώρα τελικά αυτόν θες να τον αντιπαθήσω ή να τον συμπαθήσω, γιατί έχω μπερδευτεί. You two, you're the parents of the new world. Πάλι καλά που βάλατε τον Μιλς πριν να δολοφονήσει τον Μπάρμπα, γιατί εγώ με αυτά που λέει, έχω αρχίσει και τον συμπαθώ. Πολύ σωστά τα λέει το παλικάρι. Well, he only wants carnivores. Two of them. Looks like Lockwood's gonna have a very good night. Και η μικρή Μέις το σκάει από το παράθυρο του δωματίου της όσο όλοι οι υποψήφοι αγοραστές καταφθάνουν για τη δημοπρασία με τους δεινόσαυρους. Όμως ρε παιδιά, τον δολοφονημένο παππού τι τον κάνατε, τον αφήσατε μέσα στο δωμάτιο να βρωμήσει? Grandpa. Grandpa, wake up. Grandpa, wake up. Wake up. Κοιτάξτε παιδιά, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για καλή σκηνοθεσία, ας μιλήσουμε και μια φορά για κακή. Η μικρή Μέις λοιπόν μπαίνει μέσα στο δωμάτιο του δολοφονημένου παππού της από το παράθυρο, στο οποίο υπάρχει και το μηχάνημα το οποίο του μετράει τους καρδιακούς του παλμούς. Κανένας ήχος δεν ακούγεται λοιπόν μέχρι που η μικρή ακουμπάει τον παππού της και τότε ακούγεται ο ήχος από το μηχάνημα, ότι δηλαδή έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Ενώ θα έπρεπε να ακούγεται εξ αρχής. Εντελώς ανούσιο σκηνοθετικό τρίκ, γιατί και καλά ήθελε να αυξήσει την ένταση. Ποια ένταση, αφού ούτως ή άλλως οι θεατές ξέρουν ότι ο παππούς της είναι δολοφονημένος. Iris! What a tragedy. Α, μπράβο ρε Μίλης, καλά το πας. Μπράβο, έτσι για να μην σε υποψιαστούν, πήγαινε αγκαλιασέ τη να τη συμπονέσεις, μπράβο. I suppose now he's gone, you'll be looking for another situation. No, Maisie needs me. What she needs is no longer your concern. Please, Mr. Mills. Goodbye, Iris. Η πιο γρήγορη απόλυση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ούτε τα προσχήματα για ξεκάρφωμα δεν κράτησε ότι πας. Πέθανε ο παππούς της, λέει. Έλα, δρόμο, σε ευχαριστούμε. Μα έχω τη μικρή του, λέει. Με χρειάζεται. Ρε, όξω από εδώ, της λέει. Το μόνο που έμεινε να κάνει είναι να τη βάλει μπροστά από το παράθυρο και να της δώσει κλωτσιά δύση Σπάρτα. See the bones in museums, but you don't really believe it. And then you see... Δύο κακά CGI. First one alive. Α, οκ. Οπότε, οι πρωταγωνιστές μας, εντελώς κατά τύχη, στο διπλανό κελί έχουν έναν κουτουλοκεφαλόσαυρο, έτσι τον βάφτισα εγώ μόλις τώρα, και με τη βοήθειά του αποδρούν και συναντιόνται μαζί με την Μέιζη στο υπόγειο. Και επειδή ήμουν από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια... Do you remember me? My name is Claire. What's yours? Maisie. Maisie Lockwood. Ενώ της μιλάει η Claire, έτσι, η μικρή... We need some help finding your grandfather. Can you take us to him? He's gone. Πάει και αγκαλιάζει τον μοναδικό καλό της ταινίας μας. You wanna come with us? We could use a friend too. Καλά, ναι. Δεν πάει να της λέει άλλη, δεν την ακούει καν. Μόνο για τον Owen έχει αυτιά και μάτια μικρή.
σωλήνες που βγάζουν καπνό ανούσια για να δώσουν μυστήριο στο πλάνο. Σκηνοθεσία, κυρίες και κύριοι. We'd like to offer a special treat to our discriminating buyers. Αλλά ετοιμαστείτε τώρα, γιατί στη σκηνή θα βγει ο ολοκέντρος δεινόσαυρος. We call it the Indoraptor. Ακούστε ρε παιδιά τώρα, χάλια όνομα. Ινδοράπτορας λέει. Που το έψαξα και σημαίνει ο αδάμαστος κλέφτης. Πού κολλάει τώρα αυτό το όνομα με έναν γενετικά τροποποιημένο δεινόσαυρο? Κάνουμε ηλεκτροσόκ στο δεινόσαυρο χωρίς λόγο, γιατί είμαστε κακοί. Όπως καταλαβαίνετε, και ο σκηνοθέτης άνθρωπος είναι, κατάλαβε ότι το σενάριο είναι για τα μπάζα και από κάποια στιγμή και μετά στην ταινία πετάει και αυτός χαρταϊτό. Εν τω μεταξύ, ο μεταλλαγμένος δεινόσαυρος έχει ωραία χαρακτηριστικά πάνω του, ρε παιδί μου. Έχει έτσι μια χρυσή γραμμή στα πλάγια, έχει χρυσά μάτια. Θα μπορούσαν να του βγάλουν ένα πολύ καλύτερο όνομα από το Ινδοράπτορας. Τέλος πάντων, για να δούμε πώς θα τα πιάσει. Modifications are still being made. 20 millions. Not for sale. Α, εντάξει, δεν είναι για πούλημα. Ωραία, οπότε προλαβαίνετε να του αλλάξετε το όνομα. 24 million dollars. 25 millions. Τι μόνο! Τόσα έβγαιναν και απλοί δεινόσαυροι, ρε! Τον ίδιο ακριβώς δεινόσαυρο, αν τον έπαιρνε η Apple, θα του βγάζει ένα γαμάτο όνομα τύπου Golden Raptor ή Dragon Raptor ή iRaptor πιθανότατα. Θα τον πουλούσε σε τετραπλάσια τιμή και θα σου πουλούσε και έξτρα το όπλο με το λέιζερ και το κλουβί. Καλησπέρα, ποιος παρήγγειλε ένα κουτουλίδι special? Α, ο κύριος. Ο κουτουλοκεφαλόσαυρος λοιπόν τα κάνει όλα όπα μέσα στον πληστηριασμό και... Get this thing out of here! Γιατί ο Owen να σταματήσει από το να το πάρουν από εκεί? Ποιο το νόημα αυτής της κίνησης? Ότι τώρα που έμεινε εκεί δηλαδή τι? Θα πιάσουνε κουβέντα, θα το πάρει κατοικίδιο, τι ακριβώς θα κάνει? Δείτε τον ταβανόπρωκα τον Γουίτλι, ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά που βλέπει να γίνονται. Γιατί τρέχουν αυτοί, ρε? Ο δεινόσαυρος που κουτουλάει, λογικά θα είναι του μαγαζιού. Άνθρωποι και δεινόσαυροι τρέχουν προς τα έξω πανικόβλητοι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, πάω να ζητήσω τον bonus μου. Mills, where are you? I want my bonus. Τι, νομίζετε ότι σας έκανα φλακά? What are you? Είστε έτοιμοι να κριντσάρετε? Πάρτε το. Ο νέος δεινόσαυρος, που από εδώ και πέρα θα τον λέμε ηθοποιόσαυρο, όχι απλά προσποιείται τον λιπόθυμο, ενώ δεν ξέρει καν ότι αυτό που του έριξε ο Γουίτλι σε κάνει να λιποθυμάς. Όχι απλά τρολάρει με την ουρά του τον ίδιο τον Γουίτλι, αλλά εάν τον παρατηρήσετε, σε κάποια στιγμή χαμογελάει κιόλας μοχθηρά. Γιατί είναι γνωστό ότι οι δεινόσαυροι ήταν πολύ εκφραστικά όντα. Ναι, ναι, βέβαια. Ξέρετε πόσοι ηθοποιοί έχουν χάσει τον ρόλο τους από δεινόσαυρο? Ναι, είστε τρελοί, ρε! Όχι, σε παρακαλώ, μην με σκοτώσεις, δεν έχω πάρει ακόμα και τον πόλος μου! Λοιπόν, βλέπω έναν δεινόσαυρο, ο οποίος τρώει έναν άνθρωπο μέσα σε ένα κλουβί. Τι είναι προτιμότερο να κάνω, να το βουλώσω και να πάω να κρυφτώ από το φόβο μου? Όχι, όχι. Ας ουλιάξω καλύτερα. Ο κακός μας λοιπόν τελευταία στιγμή την γλιτώνει, αλλά επειδή παιδιά η ταινία έχει σενάριο. Λοιπόν, Μίλς, μην τον πουλήσεις το δεινόσαυρο, απλά κάθε μήνα βάλ' τον να σου λέει τα νούμερα του Τζόκερ και θα γυρίσεις το τάλιρο. Και πες τον κολοφαρδόσαυρο, του ταιριάζει. So, you're gonna take care of her now. You have no idea what she is. What do you think drove Hammond and Lockwood apart? Τι, τι μας νοιάζει, εδώ πριν μια ώρα δεν ξέραμε καν για την ύπαρξη αυτού του Lockwood. Ρε, πόσο για ακόμα αυτή η ιδέα, τελειώνει. Lockwood never had a grandchild. He just wanted his daughter back. He created another. He made her again. Κλόνος είναι! Έχει αστήκαμε! You see that?
Όλες οι εγκαταστάσεις λοιπόν σε λίγη ώρα θα πνιγούν στο υδροκιάνιο από μια διαρροή που προέκυψε και αν φτάσει το υδροκιάνιο στο υπόγειο όπου είναι όλοι οι δεινόσαυροι φυλακισμένοι θα πεθάνουν. Η μικρή Μέιζι που τόση ώρα τρέχει από εδώ και από εκεί να ξεφύγει από τους δεινόσαυρους, τώρα πηγαίνει και ξαπλώνει στο κρεβάτι της. Ότι και καλά επειδή είναι παιδάκι, βρίσκει καταφύγιο στο κρεβάτι της. Ρε που τα σκέφτεστε ρε σατανάδες. Φοβερή ιδέα. Τι να σας πω. Και μιλάμε ότι αυτήν την ιδέα ο σκηνοθέτης της ταινίας την παρουσίαζε ως την μεγάλη πρωτοπορία. Ο J.A. Bayona λοιπόν, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης του Fallen Kingdom, παρουσίαζε τη συγκεκριμένη ταινία ως μια monster movie η οποία θα διαδραματίζεται κάποια στιγμή μέσα σε ένα παιδικό δωμάτιο. Και μάλιστα τη λεπτομέρεια αυτή την έβαζε και τη συνέκρινε με την πρώτη ταινία Jurassic Park και ότι δηλαδή θα ξεκινάει από ανοιχτό πεδίο και σιγά σιγά θα κλείνει και στο τέλος θα γίνει κλειστοφοβική όπως τον πρώτο Jurassic Park που βρεκερατά την ώρα που το έλεγες έπρεπε να έρθει ένας και να σου ρίξει μέσα στο στόμα υδροκιάνιο που θα μου συγκρίνεις τη δική σου την κουράδα με την πρώτη την ταινιάρα Jurassic Park του Steven Spielberg. Ουστ! Ο παρκουρόσαυρος λοιπόν ανεβαίνει πάνω στα κεραμίδια της έπαυλης Lockwood, γιατί δεν είναι κανένας χαζός τώρα, δεν είναι κανένας θεσινός να πηγαίνει να σπάει πόρτες από εδώ και από εκεί. Άνοιξε το παραθυράκι του και βγήκε έξω ο κύριος. Ή κυρία, γιατί όλοι οι δεινόσαυροι στο Jurassic Park franchise είναι θηλυκού γένους για να μην εξαπλώνονται λέει και γεμίσει ο τόπος. Τέλος πάντων. Τι νομίζατε ότι το ανοίγει το παραθυράκι πριν το είπα και καλά για πλάκα? Πάντως εδώ δικαιολογείται τουλάχιστον το αδάμαστος κλέφτης που σημαίνει το όνομά του τουλάχιστον. Βλέπετε, χτυπάει κιόλας πριν μπει έτσι, κύριος. Κυρία, συγγνώμη. Και αυτή τη στιγμή θέλω να απομακρύνετε τα μικρά παιδιά από τις οθόνες σας παιδιά, γιατί δείτε πώς θα αντιδράσει το απίστευτα, απίστευτα όμως άγριο αρπακτικό, κυρίες και κύριοι. Να, ορίστε. Και πάλι το DNA του ανώμαλου παππού υπερίσχυσε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, είναι beta έκδοση ο δεινόσαυρος. Στην επόμενη θα αντικαταστήσουμε το DNA του ανώμαλου παππού με DNA από θείου που κάθεται με την νεολαία. Τουλάχιστον αντί για creepy χάδια, θα ρωτούσε τη μικρή τι ομάδα είναι τώρα. Maisie, stay down! Πάλι καλά που το είπες, Owen, γιατί η μικρή ήταν έτοιμη να σκουδεί πάνω στο κρεβάτι και να χορεύει. Και ξαφνικά, παιδιά, σκάει μύτη η Blue, η οποία μάλλον τηλεμεταφέρθηκε από το υπόγειο στο οποίο βρισκόταν πάνω στο σπίτι. Εκτός κι αν ξέρει να παίρνει το ασανσέρ για να ανέβει απάνω. Αλλά με αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, όλα τα περιμένω. Θα με ρωτήσει τώρα όμως κάποιος και θα έχει δίκιο ότι, ρε Θωμά, αυτός ο δεινόσαυρος. Γιατί Sonic & Day θέλει να σκοτώσει τον Owen και τη μικρή? Αυτός δεν υποτίθεται ότι είναι ο απίστευτα έξυπνος δεινόσαυρος. Πριν είδε τον Owen να τον σώσει από την αιχμαλωσία. Δεν άφησε το κλουβί να πάει μέσα, το κράτησε έξω. Άρα από αυτό ο πανέξυπνος δεινόσαυρος δεν θα έπρεπε να καταλάβει ότι ο Owen είναι με το μέρος του. Γιατί να κυνηγάει να τον σκοτώσει? Τέλος πάντων, ρωτάω πάρα πολλά και δεν πρέπει. Ρε Owen, έχει πεζούλη ακριβώς από κάτω. Απλά άστε να πατήσει. Δεινόσαυρος, στοχεύσω, πέση! Το πιο ηλίθιο σχέδιο στην ιστορία των σχεδίων λοιπόν πετυχαίνει. Λες και δεν μπορούσε να σημαδέψει κάπου αλλού με το λέιζερ και να το στείλει το δεινόσαυρο. Τέλος πάντων. Με μονόζυγο λοιπόν ο Bodybuilderόσαυρος ανεβαίνει στην οροφή ξανά, κυρίες και κύριοι. Και η Blue σκοτώνει τον νεκρόσαυρο και χεστήκαμε. Χεστήκαμε ταινία γιατί αυτή εδώ είναι η τρίτη πράξη σου. Και για να είναι πετυχημένη η τρίτη πράξη σου θα πρέπει στις υπόλοιπες δύο να έχεις εξηγήσει σωστά και ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Γιατί εδώ η Blue σκοτώνει τον καινούριο μεταλλαγμένο δεινόσαυρο, αλλά εμείς δεν έχουμε λόγο να τον αντιπαθήσουμε. Δηλαδή εντάξει, ναι, okay, κυνηγούσε τον Owen και τη μικρή, αλλά γενικά σαν πλάσμα αυτό εδώ δεν φταίει σε τίποτα. Απλά το έφεραν οι άλλοι υφελείς στον κόσμο
και αυτό δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν είχε ξαναδεί όλα αυτά που είδε μπροστά του. Στην ουσία δηλαδή ήταν ένα κακόμοιρο ζώο. Εφόσον λοιπόν δεν τα εξηγείς, και εμείς τώρα που έγιναν όλα αυτά που έγιναν, χεστήκαμε. Hey! You good? Και είσαι και άξια της μοίρας σου, γιατί εγώ ένα πράγμα σου ζήτησα. Ένα πράγμα. Να το ένα αυτό. Αλλά δεν. The blast damaged the ventilation system. We did everything we could. Καλά όμως μην νομίζετε, δεν έχουμε τελειώσει εδώ. Θα πάθετε πλάκα με τη συνέχεια. I can open the gates from here. Η Claire λοιπόν ανοίγει όλα τα κλουβιά των δεινοσαύρων και τα αφήνει να βγουν έξω στον προθάλαμο ελεύθερα. Ωραία, ωραία. Press that button, there is no going back. Α, ναι ρε ταινία, ναι μπράβο, δώσε τουλάχιστον την εξηλαίωση στην Κλέρ που χρειάζεται για να τη συμπαθήσει το κοινό, μπράβο. We can't let them die. Ρε ταινία, κάνε και κάτι σωστά, σε παρακαλώ δηλαδή. I had to, they're alive, like me. Α, καλά. Ού να μου χαθείτε όρνια! Ε, όρνια! Ακούστε δηλαδή τι σκέφτηκαν, τι σκαρφίστηκαν οι άνθρωποι για να φτάσουν σε αυτό εδώ το σημείο. Σου λένε, θα χώσουμε έναν καινούριο άκυρο χαρακτήρα, ο οποίος θα πούμε ότι ήταν συνιδρυτής στην εταιρεία του Χάμον. Και ο Χάμον δεν μίλησε ποτέ για αυτόν τον καινούριο χαρακτήρα, επειδή είχαν τσακωθεί, γιατί ο Lockwood είχε μία κόρη την οποία την έχασε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και χρησιμοποίησε την τεχνολογία που είχαν ανακαλύψει μαζί με τον Χάμοντ για να φτιάξει έναν κλόνο της κόρης του. Πω! Τι αριστούργημα γράψατε, κύριε! Ρε, εσείς έπρεπε να παίρνετε το Όσκαρ πρωτότυπου σεναριού για 3 χρονιές ερή! Σας αφήνω για τώρα, αλλά θα τα ξαναπούμε εμείς στο τέλος αυτού του βίντεο, γιατί προς το παρόν έχουμε κάτι άλλες εκκρεμότητες που έχουν μείνει. Α, ναι, μωρέ. Έπρεπε να εμφανιστεί και ο T-Rex στο τέλος της ταινίας για να φάει τον κακό μας και να ρίξει και να ρέψουμε. Έναν βρυχυθμό ήθελα να πω. Ξέρετε, να θυμηθούμε τα παλιά. Hey, girl. Ένα απότορα και ένα καλό εδώ που είδα, γιατί δεν μπορώ να μην το πω. Πανέξυπνη κινηματογράφηση εδώ, παιδιά, με πολύ έντονο φως να βαράει από πίσω το σημείο επαφής του χεριού του Owen με την Blue, για να καλύψει τις ατέλειες που έχει πάντα η επαφή ενός ζωντανού χαρακτήρα με ενός CGI χαρακτήρα. Γιατί εδώ η Blue δεν είναι animatronic, αλλά CGI. We'll take you to a safe place, okay? Τι κλουβί! Ναι, καλά τους λέει η Blue, τα λέγαμε. Humans and dinosaurs are now going to be forced to coexist. We've entered a new era. Α, και η ταινία μας μετά από 2 ώρες ξαναθυμήθηκε και τον Dr. Malcolm, αλλά και τον κροκοδιλόσαυρο από την αρχή της ταινίας. Welcome to Jurassic World. Και το τέλος αυτής της ταινίας είναι και το καλύτερο σημείο της, και για τον προφανή λόγο, αλλά και για το ότι εκεί βρίσκεται και η καλύτερη ιδέα της. Ότι δηλαδή οι δεινόσαυροι πλέον βγήκαν παγανιά στον έξω κόσμο και πρέπει οι άνθρωποι να συνυπάρξουν μαζί τους. Και το Jurassic World Fallen Kingdom έφτασε στο τέλος του, επιτέλους. Ακούστε λοιπόν τώρα τραχανοπλαγιάδα σεναριογράφοι, Trevor Rowe και Connolly. Το reboot του Jurassic Park franchise είχε εξ αρχής τον τίτλο Jurassic World, όπου αυτό σημαίνει ότι εξ αρχής η ιδέα αυτού του reboot ήταν κάποια στιγμή οι δεινόσαυροι να βγουν έξω ελεύθεροι στον κόσμο. Και στην πρώτη ταινία Jurassic World που δημιουργήσατε εσείς οι ίδιοι, καταστρέφεται το καινούριο πάρκο που έχει δημιουργηθεί. Τι ακριβώς τη θέλατε αυτήν τη δεύτερη κουράδα που βγάλατε? Αφού ούτως ή άλλως κάποιοι δεινόσαυροι από την καταστροφή του πάρκου ελευθερώθηκαν στον έξω κόσμο, δεν μπορείς, ας πούμε, να περιορίσεις τα πουλιά. Καταλάβατε τι εννοώ, τους δεινόσαυρους πετάνε. Και όσοι δεινόσαυροι πετούσαν, δεν έφυγαν, τι έκαναν? Έκατσαν εκεί να κάνουν παρέα στους υπόλοιπους? Φτιάξτε λοιπόν ένα άλλο πιο απλό σενάριο με την κυβέρνηση να θέλει να σώσει αυτούς τους δεινόσαυρους και κατά τη μεταφορά τους κάτι να στραβώνει και εκείνοι να ελευθερώνονται στον έξω κόσμο. Να μας δώσεις δηλαδή κατευθείαν το κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Και όχι να κοπιάρεις την πρώτη ταινία και να παρομοιάζεις τον εαυτό σου με τον Spielberg. Μπαγιώνα, πού κακά. Αυτά λοιπόν, παιδιά, είχα να πω για το Jurassic World Fallen Kingdom. Με συγχωρείτε αν ξέφυγα λίγο, αλλά δεν μπορώ, δεν τα συγκρατώ τα νεύρα μου. Εννοείται ότι θέλω και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Αλλά εκτός από τη γνώμη σας για αυτή την ταινία, θα ήθελα να μου πείτε και γενικά τη γνώμη σας για το reboot του Jurassic Park franchise, για ολόκληρο δηλαδή το Jurassic World. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, θα το θέλατε κάπως αλλιώς?
γράψτε μου στα σχόλια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super!